Κλείνει σήμερα ένας κύκλος μιας πενταετίας, ένας σημαντικός κύκλος πολύ μεγάλης προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο μέσα του Δήμου Καρδίτσας. Μπορεί να μην αποτυπώθηκε αυτό εκλογικά. Ο κόσμος να αισθάνθηκε ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε κυρίως για την βελτίωση των οικονομικών του Δήμου, των οτροπιών, αλλά και τις προετοιμασίες για την επόμενη μέρα, να μην τα είδε ή να μην τα άφησαν τα μέσα ενημέρωσης να φτάσουν στον τελευταίο πολίτη. Όμως εμείς είμαστε περήφανοι για το έργο που έγινε. Θέλω αυτές τις ώρες να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στην Δημοτική Ομάδα, να ευχαριστήσω το Δημοτικό Συμβούλιο για το ήθος και για την ποιότητα που επέδειξε και κυρίως να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους που βοήθησαν να παραχθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Είναι ένα έργο το οποίο το αφήνουμε παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. Αυτό που θα φανεί άμεσα τα επόμενα 2-3 χρόνια είναι τα έργα που εντάξαμε είτε στο ΕΣΠΑ είτε στο πρόγραμμα Φιλόδημους είτε στους Εθνικούς Πόρους ύψους 47 εκατομμύρια ευρώ και να αναφέρω έτσι επιγραμματικά την αποχέτευση ομβρίων στο σύνολο της πόλης και καθάρτων που είναι 5 εκατομμύρια, το πρώτο λύκειο που θα γίνει Δημαρχείο, την υπόλοιπο της πλατείας κεντρική πεζόδρομη, παλιά ηλεκτρική, ο Δός Χαρίτου, η Ρώμη Πολυτεχνείου και μια σειρά από άλλα έργα που θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης αλλά και των χωριών στη συνέχεια. Πολλοί λένε τα αφήνεις αυτά στην επόμενη Δημοτική Αρχή. Όχι, τα αφήνουμε όλη αυτή τη δουλειά που έγινε στους πολίτες ως μια παρακαταθήκη και πάντα αυτό είναι ο στόχος. Κάποιος να δουλεύει για να δει η πόλη, ο Δήμος στον οποίο ζει γίνεται καλύτερος. Θέλουμε αυτά τα θετικά που έχουμε κάνει να τα συνεχίσει η επόμενη Δημοτική Αρχή. Κυρίως τα ζητήματα που έχουν να κάνει με την νοοτροπία, με την επιβράβηση του συνεπούς έναντι του ασυνεπούς, ώστε η κοινωνία μας να γίνει καλύτερη. Νιώθετε κάποια πικρία ή κάποιο άλλο συνέστημα σήμερα με δεδομένο το ότι πάβετε πλέον να είστε Δήμαρχος Καρδίτσας? Όχι, θα έλεγα καθόλου, με την έννοια ότι πάντα ήξερα, επειδή είμαι παλιό στα αυτοδιοδηγητικά, ότι αυτά έρχονται και παρέρχονται. Απλοί άνθρωποι είμαστε που κάνουμε μια συγκεκριμένη εργασία. Το παράδειγμα είναι ότι το 2010 που τελείωσε ο Πονομάρχης πήγα ως απλός υπάλληλος στην υπηρεσία στην οποία ήμουν προϊστάμενος πολιτικός ως νομάρχης και την Παρασκευή τελείωσε μια δουλειά, τη Δευτέρα πήγα στην άλλη, όπως θα γίνει και σήμερα, Παρασκευή είναι σήμερα, τελειώνει η μία εργασία, τη Δευτέρα θα πάμε στην άλλη εργασία. Δεν μου φαίνεται ότι ο άνθρωπος παραμένει ίδιος, δεν αλλάζει τίποτα, απλώς διαφοροποιείται η εργασία, το λειτουργήμα που κάνει. Ήταν διαφορετική η σημερινή μέρα σε σχέση με τους υπαλλήλους του Δήμου, πώς σας αντιμετώπισαν, επειδή είναι η τελευταία σας μέρα εδώ? Χθες έκανα τον πρώτο κύκλο, ας πούμε, από χαιρετιστήριο κύκλο, ας το πω έτσι, που χαιρέτησε τις τεχνικές υπηρεσίες, τη ΔΙΑΙΑΧ, και σήμερα θα συνεχίσω στους υπόλοιπους εργαζόμενους για να τους ευχαριστήσω και να χαιρετηθούμε. Όντως υπάρχουν συναισθήματα με κάποιους ανθρώπους που έχει συνεργαστεί, που βλέπεις ότι έχουν γίνει πράγματα, που αισθάνεσαι ότι έδωσαν περισσότερα από αυτά που τους αναλογεί. Αυτό σου δημιουργεί μια αίσθηση, ας πούμε, αποχωρισμού και καλών συναισθημάτων. Η αλήθεια είναι ότι στην αυτοδιοίκηση αυτό που μένει, πέρα από τις χαρές ή τις πίκρες που έχει αυτή η διαδρομή, είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και εκεί πρέπει να επενδύουμε. Εγώ αισθάνομαι τυχερός που μέσα σε αυτή την 30χρονη διαδρομή έκανα πραγματικούς φίλους και οι οποίοι αντιλαμβάνονται πράγματα που έχουν να κάνουν με την νοοτροπία, με το πώς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή.